-τα. Μαζί με τον Σωτήρη Παρούτη τώρα θα επιχειρήσουμε να σχολιάσουμε αυτή τη νέα εξέλιξη η οποία παραπέμπει την περιβόητη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκηση σε βάθος τριετίας στην ουσία, στην καλύτερη περίπτωση. Ε, δεν είναι λογικό να μας προκαλεί έκπληξη, Μιχάλη, αυτή η εξέλιξη. Μία συζήτηση, μιλάμε για δημόσια συζήτηση, η οποία ξεκίνησε προδεκαετίας και βάλε επί διακυβέρνησης Χριστόφια να θυμίσουμε να παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες. Και το λέμε αυτό γιατί η σημερινή ανακοίνωση της Προέδρου της Επιτροπής Εσωτερικών για την διενέργεια δημοψηφισμάτων τον Δεκέμβριο του 2023, ύστερα από τρία δηλαδή χρόνια, για να αποφασίσουν τότε οι επηρεαζόμενοι εάν θα πρέπει να συνενωθούν δήμοι, σε τι παραπέμπει, mm -hmm. στην παροιμία με το Μήλο και το Κοσκίνισμα. Λοιπόν, δεν ακούγεται όμως σωστό και και Δημοκρατικό να αποφασίσουν ήδη οι ίδιοι οι πολίτε μέσω των δημοψηφισμάτων. Ύστερα από τρία χρόνια, προ τι δηλαδή οι συζητήσει των δέκα χρόνων, πρώτα σε επίπεδο εκτελεστική εξουσία, σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση και τώρα σε επίπεδο κοινοβουλευτική επιτροπή. Και οι βουλευτέ τι είναι, δεν είναι οι εντεταλμένοι των πολιτών για να νομοθετούν επί θεμάτων που του αφορούν. Γιατί επί του θέματο τη μεταρρύθμιση τη τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να επιστρέψουμε αφού παρέλθουν και άλλα τρία χρόνια ξανά πίσω στους πολίτες και στους δημότες. Θα μπορούσε κάλλιστα η πλειοψηφία στη Βουλή, τώρα που ολοκλήρωσε τη συζήτηση των επίμαχων νομοσχεδίων, να αποφασίσει. Είτε εγκρίνοντα τα, είτε απορρίπτοντα. Εξάλλου τα. κάποτε είχε προβληθεί και ω επιχείρημα, ω μια επίγουσα Τέτοια μεταρρύθμιση και για σκοπούς εξο... εξοικονόμηση χρημάτων. Αυτό έγινε κατά κύριο λόγο την περίοδο του Μνημονίου Μιχάλη, τον καιρό τη Τρόικα, όταν τα δημόσια οικονομικά δεν επέτρεπαν χουβαρταλίκια. Ωστόσο, το απλό ερώτημα παραμένει. Πρέπει ή όχι να συνενωθούν Δήμοι, πρέπει ή όχι να δημιουργηθούν συμπλέγματα Δήμων με κοινότητε για να εξυπηρετηθεί καλύτερα ο πολίτης mm -hmm. και ταυτόχρονα να εξοικονομηθούν χρήματα και να διαβιβαστούν εξουσίες του κεντρικού κράτους προς όφελος της πραγματικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Εάν ναι, τότε γιατί να το αργούμε, εκτός και αν θέλουμε να διατηρήσουμε για ακόμη λίγο βασίλεια και κομματικά μικρομάγαζα. Και πολλά βασίλεια. Σε ευχαριστούμε Σωτήρη συνεχίζουμε με τι εξελίξει στο Κυπριακό. Στο Green Tree τη Νέα Υόρκη επιστρέφει η συζήτηση για το Κυπριακό. Εκεί θα πραγματοποιηθεί άτυπη πενταμερή και πλέον αυτό που αναμένουν οι πλευρέ είναι την επίσημη πρόσκληση του Γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.